και επίσης εκ μέρους άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, με αποτέλεσμα να ανατραπούν ουσιαστικά οι πρωτόδικες αποφάσεις που είχαν ληφθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο. Με δύο λόγια, εκρίθη ότι είναι επιτρεπτές συνταγματικά και νόμιμα οι αποκοπές στους μισθούς και συντάξεις των υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, και ως προς το θέμα επίσης της ΆΤΑ και των προσαυξήσεων. Το βασικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται μέσω της πολυσήμαντης, θα έλεγα, αυτής απόφασης, είναι ότι ατομικά δικαιώματα, όπως αυτά που διασφαλίζονται από το άρθρο 23 του Συντάγματος, που είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει και δικαίωμα σε μισθό, είναι απολύτως σεβαστά και διασφαλισμένα. Όμως, αυτή στιγμή δεν επηρεαστεί ο πυρήνας της άσκησης αυτού του δικαιώματος. Το κράτος μπορεί να προβεί σε κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι και αναλογικοί, δηλαδή ως προς τον σκοπό στον οποίο στοχεύουν. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την σημερινή απόφαση. Άρα ουσιαστικά, κύριε Γενικέ, με αυτή την απόφαση υπάρχει και ένα παράθυρο για το μέλλον στην περίπτωση που κριθεί σε περίπτωση κρίσεων αναγκαία μια τέτοια ανάλογη κίνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση, δεδομένου ότι είναι η απόφαση της πλήρους ολομέλειας, δημιουργεί ένα προηγούμενο, έτσι ώστε σε παρόμοιες περιστάσεις το κράτος να μπορεί να ενεργήσει κάτω από τις ίδιες συνθήκες, νόμιμα και πλήρως συνταγματικά. Με άλλα λόγια, κύριε Γενικέ, το κράτος δικαιολογείται να μην επιστρέψει τις αποκοπές στους δημόσιους υπαλλήλους, σωστά? Ασφαλώς δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει οτιδήποτε, εφόσον νόμιμα κρίθηκε και συνταγματικά ότι είχαν αποκοπεί. Ευχαριστούμε πολύ.